που βάζεται στη Super Video κατηγορία. Μάλιστα, ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα χωρίς να γευτεί τη χαρά της νίκης. Στο τρίτο, να το δω μια σουτ του Γκέγκα πάνω από τα δοκάρια. Στο 9, σέντρα του Παπαναγόπουλου. Ο Γκέγκα αποκαλεί θέση σουτάρι όμως πάνω στον Παπαγρηγορίου, τον goalkeeper της Αστραπής. Στο 18, μετά από αυτό το κόρν για κεφαλιά του Κολαΐτη, μια καλή στιγμή για την ομάδα του Ψεροφαΐου. Και πάμε στο 22, κόρνερ του Ορφανίδη, κεφαλιά του Θανασόπουλου. Η μπάλα θα βρει το κάθετο δοκάρι. Άτυχη νίκη Μπρασίου στη φάση αυτή. Κεφαλιά του Θανασόπουλου, ξαναβλέπετε, θα βρει το κάθετο δοκάρι του Παπαγρηγορίου. Στο 24, νέα ευκαιρία για την ομάδα του Προαστίου. Σέντρα Παπασπυλιόπουλου. Ο Δερβίσης από κοντά δεν μπορεί να νικήσει τον Παπαγρηγορίου, ο οποίος αποκρούει. Στο 29, τώρα μετά από φάουλ του Δερβίση και πάλι ο Παπαγρηγορίου θα πει όχι, μετά την μπάλα κόρνερ. Και στο 40, τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο, εδώ ο Νίκος Τροφανίδης σε σουτάρει, ο Παπαγρηγορίου, ο γκολκίπερ της Αστραπής, και πάλι θα πει όχι. 49, κόρνερ του Θανασόπουλου. Δερβίση από κοντά θα ανοίξει το σκορ, κάνει το 0-1 για την ομάδα του Νίκου Πατρώνη. Ξανά η φάση, με διπλή προσπάθεια ο Δερβίση θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Αστραπής, κάνει το 0-1 στο 49. 3 λεπτά αργότερα, Αβιέρη στα Στερβίδη για τον Πίλιουρα, 0-2 για την νίκη Προαστίου. Οι πιτσιρικάδες του Νίκου Πατρώνη κρύβουν την μπάλα και ο Πίλιουρας ανεβάζει το δίκτυο σκορ σε 2-0 στο 52. Στο 60 τώρα ο Δερβίσης θα βγάλει μια πάρα πολύ ωραία μπαλιά για τον Θανασόπουλο. Ο Θανασόπουλος θα σουτάρει, νέο δοκάρι για τον ποδοσφαιριστή της νίκης Προαστίου και στην επαναφορά θα σουτάρει out. Στο 68, μια καλή στιγμή για την Αστραπή, η οποία θα ζητήσει πέναλτι στη φάση αυτή στο μαρκάρισμα που γίνεται πάνω στον Ζησιμόπουλο. Ο διαιτητής όμως Λάμπρου λέει πέσετε. Ξαναδούμε τη φάση. Εδώ στη φάση αυτή ο Ζησιμόπουλος κάτι ζήτησε από τον κύριο Λάμπρου, ο οποίος όμως δεν συγκινήθηκε. Στο 81, τώρα κόρνερ του Αθανασόπουλου, Χριστοδουλόπουλος στην κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα, το 0-3, παρθενικό γκολ στην Α' κατηγορία για τον νεαρό Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος μάλιστα έκανε ντεμπούτο ξανά, το γκολ από τον Ηρακλή Χριστοδουλόπουλο στο 81, το 0-3. Και στο 91 ο Δερβίσης θα δείτε πώς θα βγάλει για τον Γεωργόπουλο. Ο Γεωργόπουλος με μία θα βγάλει για τον Γκέγκα. Ωραία κεφαλιά του Γκέγκα και με αυτό το γκολ η νίκη Προαστίου κάνει το 0-4. Το κερασάκι στην τούρτα σε μια επιτυχημένη χρονιά για την νίκη Προαστίου. Τελικό αποτέλεσμα Αστραπή νίκη Προαστίου 0-4 με την κεφαλιά αυτή του Γκέγκα. Νομίζω όμως στο τέλος πολύ πετυχημένη. Ό,τι είχαμε σχεδιάσει από την αρχή του χρόνου βγήκε νομίζω και με το παραπάνω. Συνδυάσαμε και την παραμονή στην κατηγορία και τις καλές εμφανίσεις, αλλά και το βάπτισμα του κυρίως για πολλά παιδιά στην πρώτη κατηγορία. Η νίκη Προαστίου πέτυχε κάτι φέτος που νομίζω δεν έχει προηγούμενο στην πρώτη κατηγορία. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να το ψάξεις να το δεις ποια ομάδα έχει χρησιμοποιήσει τόσους πολλούς νεαρούς ηλικία παίκτες στην πρώτη κατηγορία. Και νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, εάν συνεχίσουν και δουλέψουν ακόμα περισσότερο με πιο καλή νοοτροπία ακόμα, θα έχουν και καλύτερο μέλλον στο ποδόσφαιρο.